Πώς κοιμήθηκες χθες το βράδυ? Ήθελα να σας μιλήσω γι' αυτό, Κατερίνα Λβόβνα. Γιατί τι συνέβη? Τίποτα κακό, αντιθέτως. Απλά χθες το βράδυ, μόλις ξαπλώσα και χαλάρωσα από τα άγχη της πρώτης μέρας μου εδώ, δεν μπόρεσα να μην προσέξω μία μυρωδιά που ανέβη το δωμάτιο. Ήταν μία μυρωδιά τόσο όμορφη και τόσο μαγική. Λες και κάποιος Άγιος είχε διασχίσει το δωμάτιο και την είχε αφήσει πίσω του. Και μετά συνειδητοποίησα ότι αυτός ο Άγιος μπορεί να είναι και Αγία. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από εσάς. Αφέντια. Εδώ στα μέρη μας και γύρω-γύρω στα βουνά μας έχουμε ένα ποντικό. 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 Ναι, έναν αρχαίο ποντικό. Υπάρχει στον κόσμο από πάντα, πριν ακόμα και από τα μαμούθα, αυτό το ποντικό, τον πιάνουμε, τον σκοτώνουμε. Και έπειτα η ουρά του αραδί, αυτό το υπέροχο άρωμα που όμοιό του δεν υπάρχει στον κόσμο, την παραχώνουμε μέσα στα συρτάρια μας, στα ντουλάπια μας, στα σπρόρουχά μας, στα σεντόνια μας, στα παπλώματά μας παντού. Κι έτσι το σπίτι μυρίζει πάντα όμορφα. Κατερίνα Λβόβνα, η θεία μου λέει πως είστε μάγισσα. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος πως κάνει λάθος. Είστε πραγματική Αγία, από αυτές που βγάζουν το άρωμα του Θεού και από τη βρωμιά του ποντικού. Βέβαια. Και πού να δεις τη γούνα του. Είναι τόσο μαλακή και γυαλιστερή και είναι πιο ακριβή ακόμα και από του Κάστορα. Κατερίνα Λβόβνα, θα βγω να σας μαζέψω ποντικούς, να σας μαζέψω τόσους πολλούς που θα τσουχάρω, αλλά θα σας φτιάξω ένα υπέροχο, υπέροχο πανοφόρι για να μην νιώσετε ποτέ ξανά το κρύο του χειμώνα. Πάω! Ποντικάκια, πού είστε, σας έρχομαι ποντικάκια! Η οικογένεια των Ισμαήλων δεν ήταν ασήμαντη στην πόλη μας. Εμπορεύονταν λευκό αλεύρι, νίκιαζαν ένα μεγάλο μήλο στην περιοχή. Είχαν πολλά χωράφια στα περίχωρα της πόλης, καθώς και ένα θαυμάσιο σπίτι. Δεν ήταν μεγάλη οικογένεια, υπήρχε μόνο η Βέφα, τη Μοφέγευνα Ισμαήλωβα, σχεδόν 80 χρονών πια. Α, και ο σύζυγός μου, ο Ζινόβι Μπορίσοβιτς, λίγο πάνω από τα 50, όταν με παντρεύτηκε, έλπιζε ότι ο Θεός θα του χάριζε ένα γιο για να κληρονομήσει την περιουσία και να συνεχίσει το οικογενειακό όνομα, αλλά δεν στάθηκε τυχερά. Γιατί πήγες και παντρεύτηκε. Ξέχασε να μας καλέσει τα βαφτίσια. Λαζό να σε φάω. Ζυγίζει 130 κιλά πριν το φαγητό. Και αν φάει άλλο να βρεμάτει σαν νόμο, δεν θα έχουμε αρκετά αντίβαλα για να τη ζυγίσουμε. Σε ζυγίζω τόσο πολύ. Κι εγώ, πόσο λες ότι ζυγίζω. Θαύμα! Πραγματικό θαύμα! Ποιο είναι το θαύμα? Το ότι δεν ζυγίζεις ούτε 60 κιλά. Σε φιλεγώ, σε γκέι. Μια γυναίκα σαν εσένα θα έπρεπε να την κουβαλάσει τα γαλιά του υπέρα της άντρας. Και δεν θα κουραζόταν ποτέ. Όχι. Το μόνο που θα σταματά θα ήταν καθαρή απόλυση. Είμαι νέος. Η ζωή εδώ είναι σαν μοναστήρι. Κοιτάζω μπροστά μου και βλέπω μια ζωή μοναξιάς μέχρι τη μέρα που θα πεθάνω.
Υπάρχουν στιγμές που απελπίζομαι. Γιατί δεν παντρεύεσαι? δεν είναι και εύκολο. Ποια να παντρευτώ? Εγώ είμαι ένα τίποτα. Ποια κοπέλα από καλή οικογένεια θα παντρευόταν κάποιον σαν εμένα? Όσο για τις πιο φτωχές κοπέλες, ξέρεις πολύ καλά, Κατερίνα Πόβνα. Τους λείπει καλλιέργεια. Τι μπορούν να καταλάβουν αυτές από έρωτα? Πάρ' για παράδειγμα σένα. Μια γυναίκα σαν εσένα, μόνο χαρά θα μπορούσε να φέρει σε έναν άντρα. Κι όμως, είσαι εδώ πλεισμένη, σαν το καρελίνι στο κλουβί. Όχι, ναι. Κι εγώ πλήττω. Πώς να μην πλήττεις, κυρία? Έτσι όπως ζεις, ακόμη κι αν είχες, ας πούμε, έναν εραστή, όπως έχουν οι περισσότερες γυναίκες, πότε θα έβρισκες την ευκαιρία για να τον δεις? Όχι, όχι, μην λες τέτοια πράγματα. Αν είχα ένα παιδάκι, τότε θα ήμουν ευτυχισμένη. Ένα παιδάκι? Επίτρεψέ μου λοιπόν, κυρία, να σου πω ότι τα παιδάκια δεν έρχονται έτσι, από μόνα τους. Μετά από τόσα χρόνια που δουλεύω σε σπίτια εμπόρων, ξέρω πώς είναι η ζωή για τις γυναίκες τους. Ξέρεις τι λέει το τραγούδι? Αν δεν έχεις έναν αγαπημένο, η καρδιά σου γεμίζει μελαγχολία. Και εμένα, επίτρεψέ μου να σου πω, Κατερίνα, βαραίνει τόσο πολύ την καρδιά μου αυτή η μελαγχολία, που ευχαρίστως θα έβγαζα το μαχαίρι, θα την ξερίζωνα από τους σπίτους μου και θα την άφηνα στα πόδια σου. Και θα νιώθω καλύτερα έτσι. 100 φορές καλύτερα. Τι μου καλέσατε για την καρδιά σου? Τι σχέση έχω εγώ με την καρδιά σου? Φύγε, σε παρακαλώ. Να φύγω. Ναι, φύγε. Όχι, και ξέρεις γιατί? Γιατί σε αγαπάω. Τι λες? Γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Πρέπει να φύγω. Γιατί το βλέπω. Το νιώθω. Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Ότι η δική σου μοίρα σε αυτή τη ζωή δεν είναι πιο εύκολη από τη δική μου. Μόνο που τώρα κρέμονται από σένα. Thank you.
σύμβατη στο σπίθος μου και όλη αυτή την ώρα τραγουδάει ένα σιγανό τραγούδι, σαν να λέει μια ερωτική ιστορία. Πώς την ευχή πήγε εδώ μέσα αυτή η γάτα και η κρέμα είναι ακόμα πάνω στο διαβάζει αυτή η άτομη, θα την φάει όλη. Θα όλα αρπάξω τη γάτα. Σεριώσα, γιατί λένε όλοι ότι είσαι ψεύτης? Γιατί κάποιος σου λέει ψέματα για μένα. Μα το λένε όλοι. Μπορεί οι γυναίκες που σε γέλασαν να μιλάξεις. Τι έκανες μαζί τους τότε, γιατί αγαπούσες ανάξιες γυναίκες? Γιατί ξέρεις εσύ από αυτά? Νομίζει ότι από πριν τα αποφασίζουμε αυτά τα πράγματα. Ο πειρασμός την κάνει όλη τη δουλειά. Εσύ δεν σκοπεύεις να κάνεις τίποτα στο παρόν. Αλλά μετά παραβιάζεται το Θεό. Και στο τέλος δεν μπορείς να ξεφύγεις από μια γυναίκα. Ορίστε, αυτά έχει να κάνει. Όπως σε με σεντόσα, δεν ξέρω τίποτα για αυτές τις γυναίκες. Ούτε θέλω να μάθω. Ξέρω την αγάπη. Και την νιώθω να μου φάει την καρδιά στο μακροφίδι. Γιατί μου το λες αυτά, γιατί? Πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν να κουσταθώ? Όταν ο άντρας μπορεί να ξέρει τα πάντα. Όταν μπορεί να έχει ακούσει τις πιο απίθανες παιδίες. Όταν ακόμη κι άλλοι έχει κάποια μάτια τη μέρα. Μπορεί να μην ξαναδείς ούτε να ξανακούσει το Σεργέη σε αυτά τα μέρη. Μπορεί να μην ξαναδείς ούτε τρίχα από το δωμάτιο του. Σε με σε γιώζα. Δεν αντέχω να είδα σε σένα. Αν έρθει ο Ζινόβι Μπορίσοβιτς και γίνει φασαρία, ή αυτός θα πεθάνει ή εγώ. Αλλά δεν θα ζήσω χωρίς εσένα. Όχι, Κατερίνα. Δεν θα γίνει έτσι. Μια γυναίκα που θα στέκεται τόσο ψηλότερα από μένα θα ήμουν ευτυχισμένος άνθρωπος. Πώς μπορεί να μείνει σταθερή αγάπη σου για μένα? Είναι τιμή για σένα να είμαι, να είσαι εσύ ιερωμένη. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να είμαι ο άντρας σου ενώπιον της Αγίας Εκκλησίας. Θα ήξερα πάντα ότι είμαι κατώτερό σου. Αλλά τουλάχιστον θα μπορούσα να δείξω ξεκάθαρα σε όλους πως ανταμείφθηκα για το βαθύ σεβασμό που έχω για τη γυναίκα που αγαπώ. Ξέρω πως να σε κάνω έμπορο και πως να ζήσω μαζί σου σαν καθώς πρέπει, γυναίκα. Μόνο μη με ταράζεις άλλο, χωρίς λόγο. Πόση ώρα! Περίμενε, θα σου πω! Πώς και θάψατε την μητέρα μου? Πέθανε και τη θάψαμε. Πού είναι? Ποιος μπορεί να τα ξέρει αυτά τα πράγματα? Δεν βλέπω να χαίρεσαι και πολύ που γύρισε ο άντρας στο σπίτι, ρε. Δεν είμαστε πια νιώπαντροι να πετάμε στα ουράνια όταν συναντιόμαστε? Πού είναι? Πού είναι? Πού είναι? Σαγιώσε! Προμονή! Εντάξει. Κατερίνα Λβόβνα! Γιατί στρώνεις το κρεβάτι σου για δύο όταν είσαι μόνος σου? Περίμενα κάθε βράδυ. Α! Και τι δουλειά έχει αυτό εδώ μέσα? Αυτή η ζώνη την βρήκα στην αυλή και την κράτησε για να δένω τη φούστα μου. Άκουσε και σε έλεγε τις φούστες. Είμαι εδώ και σε εξυπηρετώ. Πού είναι? Τρέχω μέσα στο σπίτι να σου φέρω ό,τι θελήσεις. Πού είναι? Οι διασκεδάσεις μας δεν είναι κρυφές. Δεν βγαίνουμε τα βράδια, δεν πηγαίνουμε ούτε στους χορούς, ούτε στο θέατρο. Θα τα ανακαλύψουμε αυτό. Ό,τι και αν συμβαίνει εδώ, να το ανακαλύψουμε. Τσομπόλιδες λένε τσομπολιά πίσω από την πλάτη μου και εγώ τώρα πρέπει να ανέχομαι τις προσβολές σου. Δεν έχω τσομπολιά. Είναι η αλήθεια. Για σένα και τους εραστές σου. Η Κατερίνα Λβόβνα δεν φοβάται τόσο εύκολα. Ή μάλλον δεν φοβάται καθόλου. Πρόσεχε τα λόγια σου. Και κουρνιάζω στη ζεστή του αγκαλιά. Τα μάτια μου. Και πληρώνω για τον έρωτα με θάνατο. Νιώθω κι εγώ, παιδί μου.
πας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τους πεις ότι ο Ζινόβι Μπορίσοβιτς εξαφανίστηκε. Θα τους πεις ότι είσαι έγκυος και ότι η επιχείρηση έχει αρχίσει να έχει ήδη δυσκολίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αφήσει μια επιχείρηση να καταστραφεί. Ήσουν η νόμιμη σύζυγος του Ζινόβι Μπορίσοβιτς. Χρέη δεν υπάρχουν. Επομένως, θα αφήσουν την επιχείρηση στα χέρια σου. Thank you.